Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το παρόν νομοσχέδιο έκτρωμα συζητείται καθόλου τυχαία την ίδια μέρα που εμφανίστηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κρυπτόμενος παραιτηθής υπουργός Κώστας Καραμαλής για να απολογηθεί για το έγκλημα των Τεμπών. Βέβαια, με όσα είπε το πρωί ο κύριος Καραμαλής, απέσυσε κάθε ευθύνη από το πρόσωπό του και αναρωτιόμαστε γιατί πράγματι παραιτήθηκε. Το νομοσχέδιο όμως αυτό που συζητάμε τώρα αποτυπώνει όλα όσα κάνει η κυβέρνηση 4 χρόνια τώρα, ακόμη και στη μεθοδολογία που ακολουθεί. Δηλαδή, τι κάνει η κυβέρνηση? Πρώτον, ιδιωτικοποιεί και ξεπουλάει δημόσια αγαθά. Στο παρόν νομοσχέδιο αυτό γίνεται με το νερό. Δεύτερον, ιδιωτικοποιεί και ξεπουλάει περιουσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με το παρόν νομοσχέδιο αυτό γίνεται στα απορρίμματα. Τρίτον, υπονομεύει τη συλλογική δημοκρατική ενεργοποίηση των πολιτών. Εδώ για την παραγωγή ενέργειας υπέρ των καρτέλ ενέργειας, το οποίο κάνει με τις διατάξεις για τις ενεργειακές κοινότητες. Τέταρτον, υπονομεύει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ειδικά περιοχές Natura κτλ, παρά τις καταδίκες από το 2020. Πέμπτο, επαναλαμβάνει τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος που πάντα η δεξιά κάνει προεκλογικά. Ψηφίζει πλήθος αντισυνταγματικών, ψηφοθυρικών, φωτογραφικών ρυθμίσεων που νομιμοποιούν αυθαίρετα στα δάση, στον αγιαλό, στα βουνά, στα όρια των οικισμών, μέσα στους οικισμούς και που οδηγούν σε μεγάλες καταστροφές όπως έχουμε δει, αλλά και σε ανθρώπινα θύματα. Στο παρόν νομοσχέδιο υπάρχουν πληθώρα τέτοιων διατάξεων. Έκτον, όλα αυτά το επιτελικό κράτος τα απεργάζεται εν κρυπτό με την ίδια πάντα αναλγησία και υπεροψία προς κάθε δημοκρατικό διάλογο και διαβούλευση. Η διαβούλευση των νομοσχεδίων είναι προσβολή στην κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους της. Απαξιώνονται φορείς και συνδικάτα πάντα σε αυτήν τη διαβούλευση, με βέβαια με τα πρόσφατα τραγικά αποτελέσματα των Τεμπών να βλέπει κανείς που καταλήγει αυτή η απαξίωση. Η πανδημία, λέει η κυβέρνηση, έληξε, αλλά η διαβούλευση γίνεται ακόμη με όρους πανδημίας, με fast-track διαδικασίες υπό το πρόσχημα ασφυκτικών ημερομηνιών, τις οποίες η ίδια η κυβέρνηση βάζει λόγω αφενός της ανικανότητάς της, αλλά και λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μερίδων του μεγάλου κεφαλαίου που την αναγκάζουν σε ακινησία. Μάλιστα, ο Υπουργός έφτασε να πει στους φορείς ότι δεν κατάλαβαν. Αναρωτιόμαστε αν ο Υπουργός κατάλαβε την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής Συμβουλής με βάση την οποία καταθέσαμε εμείς ένσταση αντισυνταγματικότητας. Πιο εκτεταμένα θα αναφερθώ σε 2 θέματα του νομοσχεδίου. Το μείζον πρόβλημα της ιδιωτικοποίησης και εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων και απορριμμάτων και στην υπονόμευση των ενεργειακών κοινοτήτων. Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι εμφανής: να παραδώσει νευραλγικούς και μονοπωλιακού χαρακτήρα λειτουργίες του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες. Αυτό βέβαια ολοκληρώνεται σήμερα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 3,5 χρόνια. Με τη ΣΔΙΤ παραχώρηση του εξωτερικού υδραγωγείου της ΕΙΔΑΠ. Με το σχέδιο συγχωνεύσεων στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποκέντρωσης. Με την εφαρμογή ΣΔΙΤ ακόμη και στη λειτουργία υφιστάμενων μονάδων. Με τη μετατροπή σε έργα ΣΔΙΤ μεγάλων έργων επεξεργασίας απορριμμάτων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ από το ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. Δυτική Θεσσαλονίκη. Με την ένταξη σε ΣΔΙΤ μεγάλων αρδευτικών έργων, ταμιευτήρες και δίκτυα. Ειδικά για το νερό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε το 2016
την ακύρωση παρόμοιας αντιμεταρρύθμισης στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, προκρίνοντας τότε τη λύση της εποπτείας μέσω της ειδικής γραμματείας δάτων του ΙΠΕΝ που ίδρυσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η οποία βέβαια την κατήργησε η Νέα Δημοκρατία μόλις ανέλαβε την διακυβέρνηση. Είχε από την πρώτη στιγμή συγκεκριμένο σχέδιο, αυτό φαίνεται. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση έδωσε δωρεάν νερό στους ανθρώπους σε ακραία φτώχεια, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να το κάνει αν είχαμε υποκύψει τότε στους δανειστές και είχαμε ιδρύσει τη ρυθμιστική αρχή νερού που μας ζήταγαν. Κατά τα άλλα, ισχυρίζεστε ότι είναι μεγάλη μεταρρύθμιση το ότι φτιάχνετε ένα άκρος δυσλειτουργικό σχήμα με μόνη σίγουρη τη θέση του Ειδικού Συμβούλου ως μετακριτού στο πλάι του νέου υπερπροέδρου της ΡΑΑΗ. Τώρα ποιο γαλάζιο παιδί θέλετε πάλι να βολέψετε δεν μπορεί να ξέρουμε και βέβαια δεν θα το βολέψετε. Σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές κοινότητες τις υποβαθμίζετε, ενώ τις είχατε 4 χρόνια στο ψυγείο και υπονομεύατε την ενεργειακή δημοκρατία. Έτσι μένει στον αέρα. 1.406 ενεργειακές κοινότητες που έχουν ήδη ιδρυθεί με τον νόμο το δικό μας του 45-13, δηλαδή του 18, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία τριπλασίασε το χρόνο σύνδεσής τους με τη ΔΔΕ. Όπως δεν επισημαίνουν πολλοί φορείς στη διαβούλευση, συμπεριλαμβανομένων της Greenpeace και του Green Tank, ο διαχωρισμός των ενεργειακών κοινοτήτων του νόμου του 18 σε 2 ξεχωριστούς ορισμούς είναι αχρίαστος. Δεν είναι απλά αχρίαστος, είναι ακριβώς ύποπτος. Με τον τρόπο αυτό καταργείται μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Λίγο κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Του ΣΥΡΙΖΑ που μπορούσε να καταπολεμήσει με πολλούς τρόπους την ενεργειακή φτώχεια. Δυστυχώς το σημερινό νομοσχέδιο που πάλι θα ψηφίσετε μόνοι σας και το οποίο δεν υποστηρίζουν καν οι βουλευτές σας, αφού βρέθηκαν 19 μόνο να το υπερασπιστούν σε σύνολο 81 ομιλητών. Το σημερινό νομοσχέδιο είναι ύβρις στην τραγωδία των Τεμπών που ανέδειξε την υπέρτατη αξία των δημόσιων αγαθών. Το νερό, η ενέργεια, η στέγη, οι μεταφορές είναι πολύτιμα δημόσια αγαθά που πρέπει να προστατεύονται από το κράτος και να μην παραχωρούνται σε ιδιώτες, διότι οι επιπτώσεις είναι τρομακτικές. Αυτό όμως θα είναι το δίλημα το μεγάλο των επόμενων εκλογών. Με το Μητσοτάκη, με ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών και με ιδιωτικοποίηση του δημόσιου δωρεάν κοινωνικού κράτους, υγεία, παιδεία, ασφάλιση, πρόνοια, ή με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με μια δημοκρατική κυβέρνηση που θα διασφαλίζει τα δημόσια αγαθά, που θα δίνει ασφάλεια στην πλειοψηφία των πολιτών, με ένα ισχυρό δημόσιο δωρεάν κοινωνικό κράτος. Η απάντηση νομίζω ότι θα έρθει γρήγορα και θα συντρίψει την οφειλελεύθερη λέλαπα που απειλεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της νέας γενιάς. Ευχαριστούμε πολύ.